Ρωσικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς και 63 τραυματίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο Χάρκοβο, οι δυνάμεις της Μόσχας χτύπησαν ένα πολυόροφο κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώνοντας μία 94χρονη γυναίκα και τραυματίζοντας 43 άτομα, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Ένα ακόμη άτομο σκοτώθηκε στην περιοχή του Ντόνετσκ μετά από επίθεση στην πόλη Ποκρόφσκο, όπου άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέριψαν 53 από τα 56 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Σαχέτ που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με τα συστήματα να είναι ενεργά σε όλη τη χώρα. Ανέφερε ότι μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες αποκρούστηκε με περισσότερα από 20 drones να αναχαιτίζονται. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές. Πρόκειται για την 8η αεροπορική επίθεση κατά του Κιέβου αυτόν τον μήνα. Πέρα από τα σύνορα, οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ.